Εδώ και πάλι, κυρίες και κύριοι, επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό δέχτηκε τα ξημερώματα ο δημοσιογράφος του Sky Δημήτρης Καμπουράκης. Η επίθεση έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ενώ όπως είπε στον Sky, αν δεν ήταν ασφαλείας η πόρτα, η φωτιά θα είχε επεκταθεί και στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Επίθεση την ίδια ώρα περίπου δέχτηκε και ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών. Κοιμόμουν και άκουσα ένα θόρυβο, ένα κρότο, ένα μπαμ αυτό. 2,5 ώρα τη νύχτα έσκασε ένας εμπριστικός μηχανισμός. Δύο ταυτόχρονες εμπριστικές επιθέσεις σε Αργυρούπολη και Κυψέλη. Στόχος ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης και ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών της αστυνομίας Βασίλης Ντούμας. Η ώρα είναι 2:30 τα ξημερώματα. Ένας άγνωστος άνδρας πλησιάζει την είσοδο του σπιτιού του Δημήτρη Καμπουράκη. Έχει κρύψει τα χαρακτηριστικά του με σκούφο και μάσκα για τον κορονοϊό. Αφήνει μια σακούλα μέσα στην οποία είναι τοποθετημένα γκαζάκια. Ενεργοποιεί τον εμπριστικό μηχανισμό και εξαφανίζεται. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η είσοδος της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ακολουθεί έκρηξη. Τις εικόνες έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας. Κατέβηκα κάτω, σβήσαμε ό,τι μπορούσαμε. Αν δεν είχα αυτή την πόρτα, είχα μια θωρακισμένη πόρτα, ξέρω εγώ, δηλαδή ασφαλείας βαριάς, ας πούμε. Θα είχα μπει μέσα όλο. Και εδώ μεταξύ, εδώ μένει η πεθερά μου, η οποία δεν είναι εδώ τώρα. Εγώ μένω στον πρώτο. Αυτή μένει στο ισόγειο, εδώ πέρα. Δηλαδή, αν ήταν εδώ η γιαγιά, ας πούμε, θα είχαμε ιστορίες. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και την έκρηξη έξω από το σπίτι του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας στην Κυψέλη. Οι δράστες χτύπησαν με πανομοιότυπο τρόπο την ίδια περίπου ώρα με την επίθεση στην Αργυρούπολη. Και ήδη κατεβεί ένας ένικος και είχε πάρει τον πυροσβεστήρα και έσβηνε τις φωτιές. Αμέσως όμως είδα να έρχεται και η πυροσβεστική υπηρεσία, δύο μονάδες πυροσβεστικής υπηρεσίας και ανέλαβαν εκείνη δράση. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Είναι ο φρικιαστικός αντίλογος σε μια άποψη και σε ένα λόγο. Το επάγγελμα έχει κινδύνους, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να κάνω, δηλαδή, εγώ τώρα δηλαδή να μην μιλώ επειδή μου κάψαν την πόρτα. Τις εμπριστικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Οι επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια του δημοσιογράφου κ. Καμπουράκη και του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών κ. Ντούμα και παρόμοιες επιθέσεις σε ιδιωτικά οχήματα αστυνομικών συνιστούν εγκληματικές ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από κανέναν δημοκρατικό πολίτη. Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ανοχή. Δεν είναι δυνατόν, επειδή εκφράζονται αντιρρήσεις για την στάση του οποιοδήποτε, προβαίνουμε σε παράνομες, σε έκνομες πράξεις στην οικία των ανθρώπων. Πρόκειται για έναν κοινικό εκβιασμό. Δυστυχώς είναι μια τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχουμε την τρομοκρατία του παρελθόντος, αλλά τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, το να τις καταδικάζουμε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για μια απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, ενέργειες που δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία και δεν μπορεί να δικαιολογηθούν από οποιαδήποτε αντίθεση σε γνώμη. Στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών συνέλεξαν υπολείμματα από τα σημεία των εμπρισμών, τα οποία θα σταλούν στα εργαστήρια της αστυνομίας για εξέταση. Παράλληλα, οι αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από τις δύο περιοχές σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Κυρίες και κύριοι, απευθείας σύνδεση με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Έχεις περισσότερες πληροφορίες, Παναγιώτη, για το πού στρέφονται τώρα οι έρευνες της αστυνομίας, τόσο για την επίθεση στο σπίτι του Δημήτρη Καμπουράκη, αλλά και την επίθεση στο σπίτι του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών? Η πρόσφατη επικαιρότητα, Εύα, οι ιδιότητες των στόχων, δημοσιογράφος, αστυνομικός, ο δημόσιος λόγος τους και η ευκολία του στόχου φαίνεται να είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης κρατικής ασφάλειας, που οδήγησαν τους δράστες σε αυτές τις επιθέσεις. Σχεδόν ταυτόχρονα, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, 2:30 τα ξημερώματα. Στην περίπτωση του Δημήτρη Καμπουράκη, σύμφωνα με στελέχη τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, είχαν τοποθετηθεί δύο γκαζάκια, ένα μεγάλο πεντάλυτρο μπιτόνι βενζίνης και προσανάματα τζακιού, στην οδό Αθανασίου Διάκου στην Αργυρούπολη. Στην οδό Μπερεβού στην Κυψέλη ήταν παρόμοιος ο εμπριστικός μηχανισμός, στο σπίτι του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών, του Βασίλη Ντούμα. Αναμένουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών, των αρμόδιων αξιωματικών που ασχολούνται με τις δύο υποθέσεις, να υπάρχει τουλάχιστον κάποια επιστολή, κάποια προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, ενδεχομένως από αναρχική ομάδα που αυτοαποκαλείται αναρχικές. Και αναμένουν, προκειμένου και εκείνοι να εξηγήσουν τους λόγους. Έχουν εξετάσει φυσικά, πέρα από τα ευρήματα που έχουν οδηγηθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αναζητούν και στοιχεία των δραστών από τις κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και των δύο επιθέσεων, και στην Αργυρούπολη και στην Κυψέλη, και θα επιχειρήσουν να τους εντοπίσουν στις περιπτώσεις που ενδεχομένως έχουν ακάλυπτα πρόσωπα.